Αγαπητοί γονείς, φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ήρθε ένα γράμμα για σένα. Πόσες φορές ετοιμάστε να είπατε αυτό στα παιδιά σας? Προφανώς πολύ λίγες, εφόσον στην δεκαετία που ζούμε και με την ταχύτητα εξέλιξη τεχνολογίας, οι νέοι επικοινωνούν πλέον ηλεκτρονικά. Κάνουν νέες φιλίες μέσα από ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια στο διαδίκτυο και τόσα άλλα. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λατσιών, σαν νέοι που εργαζόμαστε στην ευημερία των νέων της πόλης μας, δεν μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους η ευδιάκριτη αυξητική τάση χρήσης του διαδικτύου με τους κινδύνους που αυτή ελοχεύει. Πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία να ερευνήσουμε και να δούμε πού βρισκόμαστε σαν Δήμος, πόσο εξαρτημένη είναι η νεολαία μας στη χρήση του διαδικτύου, μέσα από μία έρευνα, πρώτη πανκυπρίως στο είδος της. Η έρευνα διεξήχθη τον Οκτώβριο στις 884 μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου μας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο και με κεφαλή την Επιστημονική Μονάδα, τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Σιώμο, πρόεδρο της εταιρείας. Πριν όμως δώσουμε τον λόγο στον κύριο Σιώμο για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά πρώτα τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη βοήθεια που μας προσφέρουν όλες τις προσπάθειες μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, αλλά και τις διευθύντριες του Λυκείου και Γυμνάσιου Λατσιών, κυρία Κούλα Ανδρονίκου, την κυρία Ελένη Παπάρου, αντίστοιχα, και τους συνδέσμους γονέων για τη στήριξη και την άψογη συνεργασία. Ο λόγος τώρα στην επιθεωρήτρια του Υπουργείου Παιδείας, κυρία Λουκιά Χατζημιχαήλ, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του έντιμου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση αποδέχτηκα την πρόσκληση για την εκδήλωση αυτή που ασχολείται με ένα τόσο σημαντικό θέμα, την αξιοποίηση του διαδικτύου από τα παιδιά. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τη σημαντική συμβολή του διαδικτύου στην ανάπτυξη των παιδιών, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις αρνητικές συνέπειες που έχει στη ζωή των νέων μας, όπως τον εθισμό. Το διαδίκτυο είναι σήμερα καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας για την αναζήτηση πληροφοριών, για επικοινωνία, για αγορές, για ψυχαγωγία. Από μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το θεωρούν ως μια αγαπημένη ενασχόλησή τους. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πολλές φορές την ημέρα, ενώ η χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων είναι σχεδόν αυτονόητη για την ευρωπαϊκή νεολαία. Οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο είναι τεράστιες. Η αποτελεσματική αξιοποίηση του όμως προϋποθέτει την ορθή χρήση του. Ως εκ τούτου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών αξιοποίησης των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε το 2010 με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μαθητές ηλικίας 9 έως 16 χρόνων και στους γονείς τους σε 25 ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι 42% των παιδιών συμφωνούν με την δήλωση πως ξοδεύουν λιγότερο χρόνο με φίλους και οικογένεια ή για την σχολική εργασία τους λόγω της ενασχόλησής τους με το διαδίκτυο. Ενώ περίπου 33% προσπάθησε ανεπιτυχώς να λιγοστεύσει το χρόνο ενασχόλησής τους στο διαδίκτυο και δεν τα κατάφερε. Φαίνεται επομένως ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο αυτό και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην προσωπική του ζωή. Επιπρόσθετα, φαίνεται πως οι Κύπροι γονείς που συμμετείχαν σε παρεμβατικό πρόγραμμα για το θέμα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου το 2010 θεωρούν τον εθισμό στο διαδίκτυο ως ένα από τους πιο σοβαρούς κινδύνους στον οποίο μπορούν να υποπέσουν τα παιδιά τους. Ο ρόλος της εκπαίδευσης και των γονιών είναι πάρα πολύ σημαντικός τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση του εθισμού των παιδιών τους από το διαδίκτυο. Όσον αφορά την πρόληψη, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να κάνουν οι γονείς προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν αποτελεσματικά τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους είναι να γνωρίσουν ήδη το διαδίκτυο και να ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες των παιδιών τους. Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης που βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση από πολλές επιστημονικές κοινότητες προκειμένου να οριοθετηθεί. Η ενασχόληση με το διαδίκτυο
για άντληση αισθήματος ικανοποίησης μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε πολλές ώρες μπροστά από ένα υπολογιστή. Επομένως, είναι σημαντικό να δώσουμε εναλλακτικές δραστηριότητες στα παιδιά μας, οι οποίες να μπορούν να τους προσφέρουν την απαραίτητη ισορροπία στην κοινωνική και προσωπική τους ζωή. Το θέμα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου απασχολεί και εδώ και αρκετά χρόνια το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο, μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι ένας από τους εταίρους του Εθνικού Φορέα για την Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου, ο οποίος επιχορηγείται από το ευρωπαϊκό έργο Internet Safety Plus. Οποιοδήποτε μπορεί να βρει πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου και όποτε έχει ανάγκη να επικοινωνήσει με τη γραμμή βοήθειας. Είμαι σίγουρη ότι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήγατε στο Γυμνάσιο και Λύκειο Λαξών θα δώσει κάποιες ενδείξεις για το θέμα του εθισμού στο διαδίκτυο και θα αποτελέσει πηγή για συζήτηση και προβληματισμό όλων γονιών, εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λατσιών για την πρωτοβουλία τους. Ευελπιστώ στην ενημέρωση όλων με στόχο την αξιοποίηση εκ μέρους των παιδιών των δυνατοτήτων που προσφέρει ο αδικτυακός κόσμος αλλά και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παραμονεύουν. Με ενδιαφέρον θα ακούσω τα αποτελέσματα της έρευνάς σας και είμαι σίγουρη ότι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο μας θα τύχουν κατάλληλες αξιοποίησεις. Καλησπέρα σας και με τη σειρά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε ομιλία σε 1,5 χρόνο περίπου στον Δήμο Λατσιών. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Νεολαία Δήμου Λατσιών, τον Κώστα του Γεωργίου, καθώς τον αντιπρόεδρο Ανδρέα Γρηγορίου και για την πρώτη πρόσκληση να έρθει το 2010 και για τώρα να ξεκινήσουμε αυτή την συνεργασία και σε επιστημονικό επίπεδο για να δούμε ως πρώτος Δήμος, ουσιαστικά, τι ανάγκες έχουμε και τι ζητήματα δημιουργούνται όσον αφορά την νέα μορφή εξάρτησης, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, στο Δήμο σας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον γραμματέα του Κυπριανό Φιλίππου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νεολαίων Συλλαβητών που βοήθησαν στην διεξαγωγή της έρευνας, την Άνδρια Χατζηπολιδόρου, τον Μάριο Παλτζιαρά, τη Μαρίνα Καρατσιόλη, την Σωτηρούλα Γιασεμή και τον Βασίλη Σαββίδη, καθώς επίσης και τις διευθύντριες των δύο γυμνασίων και ηλικίων που συμμετείχαν στην έρευνα. Οπότε ξεκινάω με ένα γενικό εισαγωγικό μέρος, τι είναι η διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο και τι είναι οι νέες τεχνολογίες που αρχίζουν πλέον να μας απασχολούν και στη συνέχεια θα μπω στο ειδικό μέρος των ευρημάτων από το Δήμο Λατσιών. 2 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια είναι οι χρήστες του ίντερνετ, τα τελευταία στοιχεία της Παγκόσμιας Στατιστικής Υπηρεσίας, δηλαδή 30% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι χρήστες του ίντερνετ. Τα ποσοστά αυξάνουν πάρα πολύ γρήγορα. Στόχος είναι το 2020 το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, 3,5 δισεκατομμύρια περίπου, να είναι χρήστες του ίντερνετ. Όπως βλέπετε στην εικόνα, υπάρχει ένα τεχνολογικό χάσμα, παραδεκτό σε όλες τις έρευνες. Ο κύριος στη φωτογραφία διαβάζει το βιβλίο του, αλλά ένα κείμενο ενδεχομένως μπορεί να διαβάζει ένας νέος σε ένα έξυπνο smartphone, κινητό τηλέφωνο όπως ονομάζονται. Ενώ οι γονείς είναι θετικοί στην λογική χρήση των νέων τεχνολογιών, εντούτοις πλέον υπάρχει λόγω του τεχνολογικού χάσματος ένα θέμα επικοινωνίας των διευθυντών. Επίσης, πλέον υιοθετούνται οι νέες τεχνολογίες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ίντερνετ και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μας δίνουν νέες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα, δημιουργία ομαδικών εργασιών ή εξοικείωση με τον τρόπο αναζήτησης των πληροφοριών. Αυτό θα ήταν καλό να γίνεται στα πλαίσια του σχολείου, διότι το διαδίκτυο είναι πηγή πληροφορίας, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε και η άχρηστη πληροφορία στο διαδίκτυο και από αυτό θα πρέπει να προστατευτούμε.
Επίσης, η εκπαίδευση, σύνδεση πραγματικού χρόνου με κάποιο άλλο σχολείο, με έναν ειδικό επιστήμονα για ένα θέμα το οποίο μπορεί να υπάρχει ένα project στα πλαίσια του σχολείου και όπου θέλει ειδικό επιστήμονα προκειμένου να αντλήσουν νέα γνώση ή εξειδικευμένοι σε ένα θέμα. Από το βιβλίο στο e-book, πλέον μπαίνουμε στις νέες τεχνολογίες. Το e-book είναι μία κινητή βιβλιοθήκη όπου εκατοντάδες ή χιλιάδες συγγράμματα μπορούν να υπάρχουν μέσα σε αυτό. Είναι άρα για αυτό το μέλλον της ψηφιακής μας ζωής. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για το ίντερνετ πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους μέλλοντος. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, έναν υπολογιστή που παίζει και δουλεύουμε μαζί του. Αλλά θα είναι έτσι. Έρχεται η επαυξημένη πραγματικότητα, νέοι όροι. Augmented reality, πραγματικότητα δηλαδή με τεχνητό τρόπο εμπλουτισμένη με πρόσθετες πληροφορίες, εικόνα και ήχο. Η εικονική πραγματικότητα, virtual reality, μεταφορά ενός αντικειμένου, μηχανισμού, μορφής ζωής σε μια παρουσίαση από υπολογιστές συνήθως διαδραστική. Εδώ βλέπετε μια 3D augmented reality superstar, η Μικού είναι ένα ολόγραμμα, είναι άλλη, η οποία όμως κάνει πραγματικές συναυλίες με εκατομμύρια θαυμαστές στον κόσμο και η εταιρεία στην Ιαπωνία που έχει τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να στείλει σε διάφορα μέρη του κόσμου σε πραγματικό χρόνο ταυτόχρονα συναυλίες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα οικονομικό μέγεθος τεράστιο, μόνο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μας το προσφέρουν. Επίσης, τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει ο υπολογιστής, υπάρχει ένα smartphone, δηλαδή έξυπνο κινητό τηλέφωνο με πολλά λογισμικά μέσα όπου μπορούμε να κάνουμε να χρησιμοποιήσουμε για διάφορες λειτουργίες. Σύντομα θα έρθουν τα augmented reality γυαλιά, η υπακή επαφής, όπου το ίντερνετ θα είναι συνεχώς μπροστά μας. Πώς μπορεί να είναι η ζωή μας? Ας δούμε ένα βίντεο. Πώς φαντάζονται το μέλλον μας στην Ιαπωνία? スタイリッシュ、コンパクト、パワフル、きっとハマっちゃいますよ。さあ行きますよ。東京へようこそ。素晴らしいお天気ですね。どこへ行きましょうか。あるいは渋谷のクラブにでも。 Δείτε λίγο πώς μπορεί να είναι τα παιχνίδια που έχουν. Εντάξαμε τη σοκ και τα χαλά. Έχουμε δει το μασάχα και τώρα, τα σούσολο. Κάτι και δεν είναι λάθο, μα πέσει να το περιβάλλον του παιχνιδιού τώρα. Τι σένα, 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 single player, you start the game. There are pictures here, there are connected reality, there is no way. Δηλαδή, αν τα διαδικτυακά παιχνίδια που είναι πλέον αυτά τα οποία εθίζουν περισσότερο νέα αγόρια σε όλες τις έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπετε ότι οι gamer του μέλλοντος θα γελάνε με τα παιχνιδάκια που παίζουν σήμερα οι νέοι μας. Άρα, η τεχνολογία θα γίνει πιο διαδραστική, πιο ελκυστική, πιο πραγματική. Δηλαδή, σκεφτείτε εδώ ότι μπορεί κάποιος να σκοτώνει τέρατα που εσείς δεν τα βλέπετε, αλλά αυτοί οι παίχτες που θα συμμετέχουν στο παιχνίδι και στο πραγματικό μας χώρο εδώ, δηλαδή μπορεί αύριο να βλέπετε ανθρώπους σε πλατείες να παίζουν ένα παιχνίδι με πιστόλια και δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Αυτοί όμως έχουν ένα εικονικό περιβάλλον. Αυτό είναι το μέλλον μας. Επίσης, είπατε προηγουμένως πώς φαντάζονται το μέλλον μας. Δηλαδή, θα φοράμε τα γυαλιά μας και θα έρχονται πληροφορίες. Για παράδειγμα, κάνουμε μία εκδρομή σε ένα άλλο μέρος, σε μία πόλη. Πάμε, επισκεπτόμαστε μουσεία. Θα έρχονται οι πληροφορίες στα μάτια μας για οτιδήποτε θέλουμε, ή για ένα έκθεμα, ή για ένα άγαλμα, ή για οτιδήποτε. Εκεί θα φτάσει το μέλλον. Απλά
Υπάρχει κάποιοι φυσικοί περιορισμοί που πλέον αρχίζουν να εμφανίζονται σε νέες έρευνες, ότι ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος, έχει κάποιους βιολογικούς περιορισμούς στην επεξεργασία όλων αυτών των πολλαπλών ερεθισμάτων που μπορεί να δεχθεί. Κυρίως αυτό που επηρεάζεται φαίνεται ότι είναι οι ανώτερες γνωστικές λειτουργίες με τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την προσοχή να είναι οι πρώτες οι οποίες επηρεάζονται από αυτό. Μπαίνοντας στο ειδικό μέρος, η διαταραχή θυσμού στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία που αποδεκτός είναι αποδεκτά από τους περισσότερους επιστήμονες, όπου υπάρχει μια καταναγκαστική χρήση του ίντερνετ, απώλεια του ελέγχου και η συνέχεια της χρήσης παρά των δυσμενών συνεπειών. Απαραίτητη είναι ο χρονικός προσδιορισμός αυτής της συμπεριφοράς, ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον για 12 μήνες και όχι απλά για μία εβδομάδα, κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει τη διάγνωση. Έχει τα συμπτώματα που υπάρχουν και σε άλλους εθισμούς. Οπότε ας μιλήσουμε με δύο κλινικές περιπτώσεις, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το πρώτο ειδικό ιατρείο που δημιουργήθηκε το 2008. 11 ετών ο Γιώργος, ζει με τον πατέρα, 100 ώρες χρήση την εβδομάδα, θέση του Warcraft, σταμάτησε το σχολείο πριν από 2 έτη, από απουσίες, η βαθμολογία του ήταν πάρα πολύ καλή, 18,5 ήταν, άρα ήταν ένας καλός μαθητής. Απλά βρήκε ένα άλλο κίνητρο, ένα άλλο ενδιαφέρον έξω από το περιβάλλον του σχολείου, που ήταν το διαδικτυακό παιχνίδι. Η συνέπεια χωρίς φίλους πλήρης απομόνωσης. Ο Θανάσης, 16 ετών, εδώ υπάρχει αυτό που λέμε πάνω από 50% συνοσηρή ψυχική διαταραχή πέρα από τον εθισμό στο διαδίκτυο, υπάρχει και κάποια άλλη ψυχική διαταραχή μαζί, είναι η ίδια ψυχαναγκαστική, έπαιζε 16 ώρες την ημέρα, ασταμάτα κάθε καινούριο διαδικτυακό παιχνίδι, το τερμάτισε, έπαιζε το άλλο. Χωρίς φίλους, απομονωμένος, είναι μία από τις δύο κλινικές περιπτώσεις που έχουμε περιγράψει στο περιοδικό Νευρολογία το 2010, ακροτριασμού, ασυνείδητου, ανοχήνου στα πλαίσια της ένδασης παιχνιδιού, όπου χρειάστηκε κάποια μικρή χειρουργική επέμβαση, σταμάτησε και εκείνος στο σχολείο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα που πλέον είναι οι κοινές περιπτώσεις, επαναλαμβάνονται συνεχώς. Τώρα, όσον αφορά, θα σας δείξω ότι έχουν γίνει έρευνες για τον εθισμό σε πολλά μέρη του κόσμου. Εδώ παίρνω κάποιες έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες με το ίδιο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε και στο σημερινή έρευνα στο Δήμο Λατσικών που θα παρουσιάσω. Η Ελλάδα, η Ταϊβάν, η Κίνα, οι Νότιες Κορέα είναι στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά εθισμού. Αξίζει να δείτε εδώ σε αυτό το διάγραμμα, είναι η πρώτη διαχρονική έρευνα που έγινε σε απογραφική έρευνα στην ΚΟΚ, μετήχε όλος ο πληθυσμός του νησιού, 2.000 παιδιά, 12-18 ετών, ίδιες ηλικίες. Βλέπουμε ότι με τα χρόνια, μέσα σε 2 χρόνια, μειώνεται το ποσοστό των υπείων χρηστών του διαδικτύου, αυξάνει το ποσοστό των χρηστών που δυνητικά μπορούν να εθιστούν, καθώς επίσης αυξάνεται και το ποσοστό των εθισμένων. Συγκεκριμένα έχει δημοσιευθεί αυτό σε διεθνές περιοδικό με κρίση. Στην έρευνα του 2008, 11,3 το ποσοστό εθισμού των υπήγων. Στο 2010, 16,3, 5% αυξήθηκε μέσα σε 2 χρόνια. Η μετανάλυση του Douglas το 2009, 140 έρευνες, μελέτησε πολιετής χρήση του διαδικτύου, ο χρόνος που αφιερώνει το άτομο, η έλλειψη σχέσεων και η μοναξιά είναι οι κύριοι παράγοντες που προηγούνται της χρήσης. Αγόρια έφηβοι φοιτητές κινδυνεύουν περισσότερο. Αναζήτηση διακίνησε κατάλληλου υλικού, κυρίως πορνογραφικού, αναζήτηση πληροφοριών, διαδικτυακά παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι δραστηριότητες που εθίζουν. Και οι συνέπειες που πολύ μιλάμε είναι ότι μειώνει το χρόνο με την οικογένεια, άρα και η επικοινωνία, άρα και οι σχέσεις, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, αλλά δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Το διάβασμα, άρα και η σχολική επίδοση, ο χρόνος με τους φίλους, τα χόμπι, η κοινωνικότητα, σωματική δραστηριότητα μειωμένη και η συνολική διάρκεια ύπνου μειώνεται, δείχνουν πολλές έρευνες,
Άρα όταν έβλεπε με μειωμένο κακό ύπνο, έχουμε προβλήματα την επόμενη μέρα, ως εκπαιδευτική το γνωρίζετε πολύ καλά, στη συγκέντρωση, στη μνήμη και την προσοχή και καθώς και στο κίνητρο για μάθηση. Η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα τη διαταραχή είναι η Κίνα, ενώ το 2013 ενδέχεται να μπει στην ενότητα του DSM-5, δηλαδή του Αμερικανικού Ταξινομικού Συστήματος των Ψυχικών Διαταραχών, ως Internet Addiction Disorder και στην ενότητα των συμπεριφορικών εθισμών. 43 έφηβοι μελετήθηκαν στο Ιπποκράτη Ειδικό Ιατρείο. Βλέπουμε ποιοι είναι οι λόγοι που ένας γονιός πηγαίνει το παιδί του στον ειδικό. Είναι η απομόνωση, η βία αντιδραστική συμπεριφορά, εκτός της σχολικής επίδοσης ή η αποδιοργάνωση σε επίπεδο καθημερινότητας. Τα αγόρια κυρίως πηγαίνουν περισσότερο εύκολα, στο 90%. Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι ο κύριος λόγος. Και η συνοσηρότητα που σας είπα πάνω από 50%, με συχνότερες συνοσηρές διαταραχές για τον γκρουπ των επίγων, κατάθλιψη, διαταραχή διαγωγής ή διάσπαση προσοχής με υπερκινητικότητα. Οπότε μπαίνω στο ειδικό μέρος, που είπαμε 884 έφηβοι, 42,7% είναι τα αγόρια και 57% περίπου τα κορίτσια, 95% των επίγων σας χρησιμοποιούν το ίντερνετ, ο μέσος όρος έναρξης είναι τα 8,9 έτη και στο διαδίκτυο, για την υπολογιστή, είναι για το διαδίκτυο περίπου τα 10. Εδώ βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει το πικ στην ηλικία των 10 ετών, εκεί, τετάρτη δημοτικού περίπου, αρχίζουν, αλλά σε ένα ικανό ποσοστό φαίνεται και από τα 7 έτη ένα σημαντικός αριθμός χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Πώς γνωρίζουμε τη χρήση του διαδικτύου για τους εφήβους σας? Περίπου πάνω από 50% από το οικογενειακό περιβάλλον, γονείς, αδέρφια. Ενώ μόνο στο 15% από μαθήματα στο σχολείο, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Πάνω από 3 χρόνια αναφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό έχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Εδώ μας ενδιαφέρει ότι αναφέρουν 25% είναι σχεδόν με κάποιο τρόπο συνέχεια online η εφήβη. Και το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρει 2 με 3 ώρες την ημέρα, 1 στους 3 περίπου. Αυτό που αξίζει να δείτε είναι ότι περίπου 20% των επίγων του Δήμου αναφέρουν χρήση πάνω από 5 ώρες την ημέρα. Όταν πλέον κλινικά δείγματα στο Ιπποκράτειο, ο Γκρίφιθ στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και η Κίμπερλι Γιάν στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στην Αμερική αναφέρουν περίπου 6 ώρες την ημέρα ότι ο μέσος εθισμένος χρήστης χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Οι 6 ώρες. Άρα ήταν ένα 20% αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν πάνω από 5 ώρες, αυτό ενισχύει το αποτέλεσμα που θα δείτε όσον αφορά τον εθισμό στο διαδίκτυο. Οπότε μετρήθηκε και με τα δύο εργαλεία, με την κλίμακα ΚΕΦΗ και με την κλίμακα της Kimberly Young, της πρώτης που αναγνώρισε τη διαταραχή. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές έρευνες, τη YDQ, οπότε παίρνουν αυτή ως πιο άμεσο και πιο αξιόπιστο κριτήριο. Δείχνει ότι ένα 16% των εφήβων του Δήμου Χατσιών, 12 έως 18 ετών, έχουν αναφέρουν συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο. Ενώ ένα 32% αναφέρουν συμπτώματα, αλλά είναι ένα στάδιο πριν την εξάρτηση. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ ψηλά για το δείγμα εδώ. Είναι αυτά που σας ανέφερα. Διαφορές μεταξύ του φύλου δεν υπάρχουν. 7,2% στα αγόρια, 8,7% στα κορίτσια, αλλά επειδή το δείγμα των κοριτσιών ήταν περισσότερο, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων. Πλέον φαίνεται και εδώ, αλλά και σε καινούργιες τελευταίες έρευνες του τελευταίου έτους, ότι υπάρχει μια εξίσωση εκεί που υπήρχε πριν από 5 χρόνια μια τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Όπου τα αγόρια πρέπει να ήταν πολύ πιο εθισμένα, πολύ να χρησιμοποιούν. Τώρα υπάρχει μια εξίσωση. Τώρα, κάτι που αξίζει να δείτε είναι ότι η αίσθηση υποκειμενικής ευτυχίας για τους εφήβους του Δήμου, όσο πάμε στην
κατάσταση του addicted, του εθισμένου, δηλώνουν πολύ λιγότερο ευτυχισμένοι σε σχέση με τους ήπιους χρήστες. Άρα οι νέες τεχνολογίες, όλα αυτά που μας προσφέρουν. Και κυρίως γιατί το χρησιμοποιούμε, θα δούμε και στη συνέχεια, ότι κυρίως για ψυχαγωγικούς ή λόγους επικοινωνίας, παρόλο που τα έχουμε όλα αυτά, το αίσθημα υποκειμενικής ευτυχίας δεν έρχεται. Αυτό είναι κάτι που στην εποχή της στην ψηφιακή εποχή πρέπει να απασχολήσει. Επίσης, κάτι που υπάρχει και σε πάρα πολλές έρευνες είναι ότι όσο πιο εθισμένοι είμαστε, τόσο τείνουν οι εξέλιξεις των βαθμών μας να μην είναι οι καλύτεροι. Εδώ πρέπει να δείτε μόνο σε αυτό το πίνακα, βέβαια είναι μικρό το δείγμα, ότι τη χειρότερη πορεία όσον αφορά τον εθισμό στο διαδίκτυο την έχουν τα παιδιά, τα οποία ξεκινάει η ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο από τα ίντερνετ καφέ. Όταν γίνεται αυτό, δείχνει ότι υπάρχει ένα υψηλότερο ποσοστό στον εθισμό. Κάτι που μετράει αυτή η έρευνα και δεν είχε μετρηθεί μέχρι τώρα σε άλλες, είναι πώς χρησιμοποιούν οι γονείς ή τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής ενός εφήβου το ίντερνετ και αν υπάρχει κάποια επίδραση. Γιατί λέμε ότι οι γονείς και τα πρότυπα που δίνουμε κτλ. Φαίνεται αυτό? Όχι, δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι η συχνότητα χρήσης από τον πατέρα ή από τη μητέρα δεν επηρεάζει καθόλου το πώς ένα παιδί θα χρησιμοποιήσει το ίντερνετ. Καθόλου. Η σχέση, η ποιότητα, το έχουμε δει στην Ελλάδα, το έχουμε στείλει για δημοσίευση, φαίνεται ότι όταν υπάρχει μια συναισθηματικά σταθερή σχέση όπου διακινείται συνέστημα, δεν υπάρχει συναισθηματική σκληρότητα, δεν υπάρχει υπερπροστατευτισμός ή αδιαφορία, τα άκρα, αλλά υπάρχει μια συναισθηματική ζεστή σχέση, είναι προστατευτικός παράγοντας για να μην αναπτυχθεί εθισμός. Αλλά στο συχνότητα χρήσης ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα επηρεάζουν. Επηρεάζουν όμως τα αδέρφια, τα μεγαλύτερα αδέρφια κυρίως, και οι φίλοι, στατιστικά σημαντικά. Το φαίνεται και στο διάγραμμα. Τώρα, τα κορίτσια, τα εθισμένα, τώρα μιλάμε για εθισμένους μόνο, δείχνουν μια σημαντική χρήση του ίντερνετ για λόγους επικοινωνίας. Είτε με ανταλλαγή email, πολλές φορές την ημέρα. Είτε επικοινωνώντας τα site κοινωνικής δικτύωσης, το MySpace, το Facebook. Και άλλες έρευνες το δείχνουν αυτό. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Στα αγόρια, όντως, το διαδίκτυο είναι για να παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια πολύ συχνότερα από τα κορίτσια. Ενώ επίσης, η συζήτηση με άλλους σε πραγματικό χρόνο, σε chat, κάνοντας chat, είναι υπέρ των κοριτσιών. Τα chat rooms όμως έχουν ενοχοποιηθεί για πολλούς από πολλούς, στο ότι είναι ένα χώρο όπου δεν υπάρχουν πραγματικές ταυτότητες, ότι αν ένα 12χρονο κοριτσάκι επικοινωνεί και νομίζω ότι επικοινωνεί με ένα 12χρονο αγοράκι, μπορεί να είναι και ένα 45χρονο κύριος. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε και ελοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή. Ασφάλειες. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαταραχές στις διαφορές μεταξύ των ομάδων, στον χρόνο χρήσης και συμπερασματικά μπορώ να πω ότι το 16% κρίνεται ως ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Βέβαια, νέες έρευνες ή επαναλήψεις ερευνών, στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό και σε άλλες πολλές χώρες, στην Αμερική, στην Ιταλία, ότι τα νέα ποσοστά είναι αυξημένα σε σχέση με ποσοστά πριν από 3 χρόνια ή 5 χρόνια. Επίσης, ότι πρέπει να πούμε ότι τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το Δήμο, δεν μπορούν να γενικευτούν σε ολόκληρη την Κύπρο, έτσι, διότι δεν έχει γίνει το Δήμα μας, δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Επίσης, θα πρέπει να μας απασχολήσει ότι η χρήση του διαδικτύου γίνεται για επικοινωνία ή για ψυχαγωγικά παιχνίδια, ενώ οι εκπαιδευτικές δυνατότητες του διαδικτύου φαίνεται ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς από τους επίγους μαθητές του Δήμου Λατσιών. Και αυτό ενδεχομένως δεν συμβαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει και αλλού και φανερώνει ένα γενικότερο έλλειμμα στην εκπαίδευση γενικότερα που θα πρέπει να απασχολεί επισήμους φορείς, καθώς και τους φορείς προαγωγής της ψυχικής υγείας του Δήμου, αλλά και γενικότερα δεν είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει μόνο εδώ, υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δύο λόγια για την εταιρεία που εκπροσωπώ, αυτός είναι ο ιστότοπος, hasiar.gr.
Ασχολούμαστε ερευνητικά, ασχολούμαστε επιμορφωτικά, συμμετέχοντας σε 100 ημερίδες περίπου στα τελευταία 3 χρόνια. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγεία και Παιδείας της Ελλάδος, με τον Συνήγορο του Πολίτη συμμετείχαμε στην προστασία των δικαιωμάτων ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ. Επίσης, το καλοκαίρι συμμετείχα σε 10ωρο σεμινάριο στο δίκτυο, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής της Υγείας της Κύπρου, όπου επιμορφώθηκαν περίπου 40 βιολόγοι σε θέματα διαδικτύου. Είμαστε η εταιρεία που έχουμε κάνει τα πρώτα πανελλήνια συνέδρια στην Ελλάδα, το 2009 και το 2011. Στην συνεργασία με την Vodafone βγάλαμε ένα εγχειρίδιο 37 σελίδων διαδρομής σε σχέση με ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ εκδώσαμε και το πρώτο βιβλίο, ένα συλλογικό έργο πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας μας σε 8 θεματικά πεδία, έφηβη διαδίκτυο, ασφάλεια, η εξέλιξη τεχνολογίας, διαδικτυακά παιχνίδια, κακόβουλη χρήση, ποινικό δίκτυο, η νομοθεσία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διεθνώς, ψυχική υγεία και διαδίκτυο εθισμός. Και δεύτερο βιβλίο, προσεχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ακούω ερωτήσεις όποιος έχει.